Να πάμε λίγο στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με αυτή τη λεγόμενη αναβάθμιση των σπουδών από το ΤΕΙ Κρήτης που πήγαμε στο Μεσογειακό, στο ΕΛΜΕΠΑ, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πολυδιαφημισμένη και από την προηγούμενη κυβέρνηση βέβαια αυτή η αλλαγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατάργηση των τμήματων του ΤΕΙ, τη συγχώνευση και την αναβάθμισή τους κατ' επέκταση στο ΕΛΜΕΠΑ. Ωστόσο υπάρχει ένα πτυχίο γεωπονίας εκεί στη σχολή γεωπονίας, όπου κατά κάποιο τρόπο δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με άλλες σχολές γεωπονίας πανελλαδικά. Μία φωτογραφία έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, που αποτυπώνει το μέγεθος του προβληματισμού. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κατοχήρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, για ποιο λόγο ένας φοιτητής να τελειώσει το γεωπονικό στο ΕΛΜΕΠΑ. Απορία. Υπάρχει, ίσως έχουμε εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα, αυτό ευελπιστούν βέβαια και οι φοιτητές. Βρέθηκαν και χθες και σήμερα και στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία. Η Κρήτη TV κάλυψε βέβαια μέσα από εκτενές ρεπορτάζ τις διαμαρτυρίες και εμείς σήμερα πάμε να δώσουμε μία συνέχεια. Μία συνέχεια προκειμένου να ακουστούν τα προβλήματα και οι προβληματισμοί και τα βασικά αιτήματα των φοιτητών. Δίκαια αιτήματα. Επειδή πραγματικά αγαπώ αυτή τη σχολή, καθώς από εκεί ξεκίνησα και εγώ πριν από πολλά χρόνια, θέλω σήμερα να δώσουμε βάση στα αιτήματα των παιδιών και να τους δώσουμε βήμα. Και μακάρι μέσα στην εβδομάδα να έχουμε και εξέλιξη. Θέλω να πάμε στον Στέλιο τον Καμούτσι, τον πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στον ΕΛΜΕΠΑ. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Στις επάλξεις... Στις επάλξεις βρεθήκατε και βρίσκεστε τις τελευταίες 5-6 μέρες. Υπάρχει μια κατάληψη βέβαια ειρηνική, όμορφη, ξεχωριστή, πρέπει να το τονίσω, στο ΕΛΜΕΠΑ και κάποιες παραστάσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης και στην Πλατεία Ελευθερίας και στην αποκεντρωμένη διοίκηση με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Εγώ επιχείρησα να βάλω τους τηλεθεατές στο κλίμα των προβλημάτων σας και των αιτημάτων σας. Για πες μας περισσότερα και τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Όπως είπατε, η δράση μας μέχρι τώρα είναι κατάληψη του τμήματος γεωπονίας σε μια όντως ειρηνική κατάληψη. Έχουμε απομακρύνει τους πάντες από το κτίριο και επιτρέπουμε όμως φυσικά στους συμφοιτητές μας αλλά και σε ερευνητικό προσωπικό να έρχεται για να συνεχίζει τα πειράματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Πολύ σημαντικό. Πάνω απ' όλα, αυτό που στηρίζουμε εμείς με τις κινητοποιήσεις μας είναι η κατοχήρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Πού είναι το πρόβλημα τώρα, Στέλιο? Την έρευνα. Ακριβώς. Και πολύ καλά κάνετε. Για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, ο απλός τηλεθεατής που δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή, θα πάρεις πτυχίο, θα βγεις στην αγορά. Πού είναι το κενό που δημιουργείται? Λοιπόν, για να ασκήσεις το επάγγελμα του γεωπόνου ΠΕ, πρέπει να έχεις το δικαίωμα εγγραφής στο ΓΕΟΤΕ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται σε άρθρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι. Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα τμήματά μας δημιουργήθηκαν μαζικά μετά το 2019. Έχουν έτος ίδρυση το 2019 τα 14 από τα 15 γεωτεχνικά τμήματα που δεν έχουν δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Απόφαση και ένα σχεδιασμός βοήθησε με επί ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση τώρα. Σωστά? Η πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ με τον Γαβρόγλου το 2018. Βέβαια, το πρώτο έτος λειτουργίας ήταν τον Οκτώβριο του 2019, όπου είχε αλλάξει η κυβέρνηση εντός του καλοκαιριού. Μάλιστα. Και αυτό το κενό δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων τότε, ότι θα υπάρξει ένα κενό στην πορεία με αυτά τα παιδιά που πάνε να πάρουν πτυχίο? Από την αρχή, από την έναρξη του ΕΛΜΕΠΑ δηλαδή και του Τμήματος Γεωπονίας, ως διοίκηση του Πανεπιστημίου, ο πρίτανής μας, ο κύριος Κατσαράκης, αλλά και η διοίκηση του τμήματος, ο πρόεδρος ο κύριος Ροδιτάκης και ο κοσμήτερος ο κύριος Νεκτάριος, είχαν προσπαθήσει να κάνουν επαφές και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Το Σεπτέμβριο του 2021 βρεθήκαμε αρκετά κοντά, όπου κατατέθηκε τροπολογία, η οποία ανέφερε στην αρχή ότι θα κερδίσουμε τα δικαιώματά μας και θα τα κατοχυρώσουμε όλα τα τμήματα χωρίς κάποια άλλη παράμετρο. Ναι. Τι συνέβη έπειτα? Προσθέθηκε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ένα ιδιωτικό κολέγιο με τριετές πρόγραμμα σπουδών, ενώ όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, τα γεωτεχνικά, έχουμε πενταετές πρόγραμμα σπουδών.
και τα περισσότερα από αυτά να γνωριζόμαστε ήδη με αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στη Θεσσαλονίκη, η σχολή αυτή. Σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα τμήματα. Αναφορικά με την Αμερικανική σχολή, Αναμερικανική σχολή αυτή. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι. Μάλιστα. Και τι έγινε, για πες μας. Προσθέθηκε λοιπόν και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και η τροπολογία μετά από εισήγηση του ΓΕΟΤΕ δεν πέρασε ποτέ για να μας προστατέψει, να προστατέψει τα δικαιώματά μας. Αργότερα έγιναν επαφές. Πλέον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι έτοιμο να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για την αναδιαμόρφωση του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενός ερευνητικού φορέα. Και εμείς βρήκαμε την ευκαιρία, κορυφώσαμε τις επαφές μας, μιλάω τώρα για το ΕΛΜΕΠΑ. Η διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ, ο Πρίτανης, η πρωτοβουλία ήταν του Πρίτανη, μαζί με τον πρόεδρό μας και την κυρία Γουμενάκη, καθηγήτρια και εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση και για να ασχοληθεί για τα δικαιώματά μας. Ποιο το αποτέλεσμα? Εκλεγμένη. Ναι. Κάναμε κάποιες επαφές. Το αποτέλεσμα ήταν να μην έχουμε ποτέ ξεκάθαρη απάντηση. Και γι' αυτόν τον λόγο την προηγούμενη Πέμπτη που έγινε η Σύνοδος, η Επιτροπή της Παραγωγής και Εμπορίου, όταν δεν δεχθήκαμε ακόμα μια απάντηση από τον Υπουργό, εμείς ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις. Την Παρασκευή κάναμε Γενική Συνέλευση με πάνω από 200-250 άτομα και πήραμε απόφαση για κατάληψη, όπως ξέρετε, και κάναμε ήδη δύο κινητοποιήσεις και αύριο ετοιμάζουμε ακόμα μία στις 9.30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι ώστε στις 10 η ώρα που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής να υπάρχει μια ηχηρή παρουσία για να δώσουμε το μήνυμά μας. Οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι η τροπολογία θα κατατεθεί. Υπάρχει βέβαια μια έντονη παραπληροφόρηση από όλες τις πλευρές. Και δεν ξέρουμε ακριβώς αν η τροπολογία που θα κατατεθεί αύριο, εάν κατατεθεί, ξαναλέω ότι όλο το ζήτημα είναι ακόμα στον αέρα. Δεν θέλω να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση στους τηλεθεατές ότι πλέον έχουμε κάτι σίγουρο και ο αγώνας μας είναι ανούσιος και απλά κλείνουμε τη σχολή. Πλέον, βασικά, ακόμα είναι όλα στον αέρα. Περιμένουμε να δούμε αύριο αν θα έχει κατατεθεί η τροπολογία, πώς θα έχει κατατεθεί η τροπολογία και κυρίως τι θα γράφει, τι θα αναφέρει, ποια τμήματα θα αναφέρονται και υπό ποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι δύο πολύ απλά αιτήματα. Άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, χωρίς καμία άλλη παράμετρο. Το πτυχίο μας θα πρέπει να αποτελεί τη μόνη παράμετρο για να μπορούμε να ασκήσουμε το επάγγελμα του γεωπόνου. Και φυσικά καμία εξίσωση με ιδιωτικά κολέγια και εκπαιδευτήρια. Μάλιστα. Λοιπόν. Αύριο λοιπόν περιμένουμε τα σπουδαία, περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχόμαστε να υπάρξει αυτό το περιεχόμενο της τροπολογίας που θα σας ικανοποιήσει. Διαφορετικά συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις? Διαφορετικά η σχολή θα είναι κλειστή υποκατάληψη μέχρι την Πέμπτη. Θα ακολουθήσει η Γενική Συνέλευση και εκεί όλοι οι φοιτητές θα συναποφασίσουμε για το πώς θα κινηθούμε. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει τελειώσει το ζήτημα αύριο και να κατοχυρωθούν τα αυτονόητα. Αυτό δυστυχώς, το θέμα, τα αυτονόητα στην Ελλάδα. Στέλιο, αυτό το θέμα, σου μιλάω και στον Ενικό, αυτό το θέμα έπρεπε να έχει τελειώσει από το 19 που άνοιξε η σχολή και ξεκίνησαν τα μαθήματα. Και όχι να φτάνουμε από στο 2023 και η ευθύνη βαραίνει, τους βαραίνει όλους. Όλους. Ολιγορία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άνω Τελία, θα τα ξαναπούμε.